ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Λουκάς Παπαδήμος. Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, θέλω και εγώ να εκφράσω τη λύπη μου για τα επεισόδια που εκτυλίσσονται έξω από αυτή την αίθουσα. Επεισόδια που δυστυχώς αμαυρώνουν τις απόλυτα νόμιμες σε μια δημοκρατία εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Οι βανδαλισμοί, η βία και η καταστροφή δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατία και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση σε όλους σας και στους πολίτες που μας παρακολουθούν για ψυχραιμία και για καταλλαγή. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες δεν έχουμε την πολυτέλεια τέτοιων συγκρούσεων. Οφείλουμε να πάρουμε τις αποφάσεις μας σαν μια συγκροτημένη κοινωνία. Και όταν έρθει η ώρα, ο λαός που είναι και ο υπέρτατος κριτής θα εκφραστεί. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πολλές φορές τα τελευταία δύο χρόνια στην αίθουσα αυτή κλήθηκαν να συνεδριάσουν για δύσκολα θέματα και να λάβουν αποφάσεις υψηλής εθνικής ευθύνης αλλά και μεγάλου εθνικού κόστους, πολιτικού κόστους. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς στην αίθουσα αυτή, σε όποια πτέρυγα και αν κάθεται, που αφιβάλλει για τη βαρύτητα και την κρισιμότητα της συνεδρίασης αυτής. Είναι πράγματι ιστορική σημασίας για το μέλλον της χώρας η σημερινή συνεδρίαση. Τα αποτελέσματά της, οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα καθορίσουν αν η οικονομία μας θα εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή της για τα επόμενα χρόνια. Αν θα ελαφρύνουμε το δημόσιο χρέος κατά περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν θα συνεχίσουμε τη σκληρή προσπάθεια της εξυγίανσης και της μεταρρύθμισης της οικονομίας, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε στην ανάπτυξη, κατοχυρώνοντας τη θέση μας στο ευρώ. Ή εάν, αντίθετα, από μοιραία πλάνη, λιποψυχία ή λάθος απόφαση, θα οδηγήσουμε τη χώρα σε μια καταστροφική χρεοκοπία, σε παρατεταμένη εξαθλίωση, σε ένα μοιραίο κατήφορο περιθωριοποίησης από την Ευρώπη και εξώθησης από το ευρώ. Έχω την πεποίθηση ότι οι βουλευτές θα πράξουν το καθήκον τους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η χώρα μας ζει επί δύο και πλέον χρόνια τη μεγαλύτερη κρίση της μεταπολεμικής περίοδου. Μια κρίση που ξεκίνησε ως κρίση δημοσιονομικού ελλείμματος και δημοσίου χρέους, εξελίχθηκε σε κρίση οικονομική και κοινωνική και πλέον σε κρίση εθνική. Οι επιλογές και τα διλήμματα της σημερινής ημέρας, με τα αποτελέσματα που θα προαγάγουν, θα καθορίσουν την έκβαση της σημαντικότερης στρατηγικής επιλογής της χώρας των τελευταίων δεκαετιών, δηλαδή την επιλογή μας να συμπορευτούμε στην ευρωπαϊκή ενοποίηση ως αναπόσπαστο μέλος του πυρήνα της Ενωμένης Ευρώπης και του κοινού νομίσματος. Γιατί μην αμφιβάλλει κανείς, αυτό είναι το μέγιστο και τελικό διακύβευμα της σημερινής απόφασης. Έχουμε μπροστά μας ένα πλήρες και αξιόπιστο οικονομικό πρόγραμμα εξόδου από τη δημοσιονομική και οικονομική κρίση της χώρας. Ένα πρόγραμμα που διασφαλίζει, όσο κανένα άλλο, τη θέση μας στο ευρώ, που αποτρέπει μια καταστροφική χρεοκοπία. Είναι ένα πρόγραμμα σκληρό, που συνεπάγεται οδυνηρές θυσίες για ευρύτατα στρώματα, για το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας μας, σε συνέχεια θυσιών που έχουν ήδη γίνει. Είναι όμως ένα πρόγραμμα που θα μας βγάλει σε στέρεο έδαφος, θα οδηγήσει στην απαραίτητη εξυγίανση, μεταρρύθμιση και ανάκαμψη της οικονομίας, ώστε να υπερβούμε την κρίση και να περάσουμε στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Τα αίτια της κρίσης είναι πολλαπλά και αλληλένδετα. Επίσης, πολλοί, σύνθετοι και αλληλεξαρτώμενοι είναι οι παράγοντες που έχουν συμβάλει και εξηγούν την ένταση και τη διάρκεια της κρίσης που βιώνουμε. Δεν είναι η ώρα για λεπτομερή ανάλυση. Είναι η ώρα των αποφάσεων. Είναι όμως αναγκαίο να κατανοηθεί ότι η κύρια αιτία της κρίσης είναι το γεγονός ότι για πολλά έτη το κράτος συστηματικά δαπανούσε πολύ περισσότερα από τα έσοδά του. Το αποτέλεσμα ήταν να διαμορφωθούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα σε υψηλά και αυξανόμενα επίπεδα, κληροδοτώντας μας ένα τεράστιο χρέος. Η επέκταση του κράτους πέρα των δυνατοτήτων του, η διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ο υπερβολικός δανεισμός είχαν ως συνέπεια να δημιουργηθούν συνθήκες υπερκαταναλωτισμού, να δαπανούμε πολύ περισσότερο από όσο παράγουμε και να διευρυνθεί σημαντικά το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και ο εξωτερικός δανεισμός. Διαμορφώθηκαν επίσης συνθήκες αδικαιολόγητης εφορίας και επανάπαυσης και προσδοκίες που βαθμιαία βασίζονταν σε μια εικονική πραγματικότητα. Παράλληλα, η χώρα μας ανέβαλε κρίσιμες και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο κράτος και το φορολογικό σύστημα, την κοινωνική ασφάλιση και το σύστημα υγείας. Όταν η διεθνής κρίση ανέδειξε περισσότερο τις δημοσιονομικές και διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας, όταν το κόστος δανεισμού αυξήθηκε σε απαγορευτικά υψηλά επίπεδα, τότε η χώρα οδηγήθηκε στη χρηματοδοτική στήριξη των Ευρωπαίων Εταίρων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και υιοθέτησε το πρώτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Η πρόοδος που σημειώθηκε κατά τα προηγούμενα δύο χρόνια στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας είναι σημαντική. Το πρωτογενές δημόσιο έλλειμμα μειώθηκε από 24 δισεκατομμύρια ευρώ σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μείωση που αντιστοιχεί σε 8 εκατοστιαίες μονάδες του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Επίσης, κατά τα τελευταία δύο χρόνια, ανακτήθηκε περίπου το 1/3 της ανταγωνιστικότητας που χάθηκε κατά τα προηγούμενα 10 έτη. Οι προσπάθειες αλλά και οι θυσίες του ελληνικού λαού, όπως αποτυπώνονται στη συνεχιζόμενη ύφεση και την αύξηση της ενεργίας σε επίπεδο υψηλότερο του 20%, αποδίδουν και δικαιούνται το σεβασμό όλων. Η μη αναγνώριση της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται, της προόδου που συντελείται, του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού κόστους προσαρμογής και παράλληλα η επικριτική στάση ορισμένων εταίρων προβληματίζει, απαγοητεύει και προκαλεί αγανάκτηση στον ελληνικό λαό. Αποδυναμώνει επίσης την προσπάθεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναδιάρθρωσης και ανόρθωσης της οικονομίας. Οι Έλληνες εργάζονται σκληρά. Δεν αποφεύγουν τις θυσίες, ούτε επαιτούν. Είμαστε υπερήφανος και φιλότιμος λαός που αγωνιζόμαστε και θα τα καταφέρουμε να υπερβούμε την κρίση. Είναι όμως γεγονός ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει και την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει 3 αλληλένδετα προβλήματα. Ένα μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, χαμηλή ανταγωνιστικότητα και υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Εξάλλου, εξαιτίας της δημοσιονομικής κρίσης και της παρατεταμένης ύφεσης, η ρευστότητα της οικονομίας έχει συρρυκνωθεί και το τραπεζικό σύστημα δεν έχει πλέον επαρκείς πόρους για τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Επιπλέον, αποκλίσεις των δημοσιονομικών μεγεθών από τους στόχους που είχαν τεθεί και καθυστερήσεις ισορρευμένες στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο παρελθόν καθιστούν αναγκαία τη νέα χρηματοδοτική στήριξη, την εθελοντική αναδιάρθρωση του χρέους που διακρατεί ο ιδιωτικός τομέας, το γνωστό PSI, και την υιοθέτηση
του νέου οικονομικού προγράμματος. Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης τον Οκτώβριο του 2011. Λένε ορισμένοι ότι το νέο πρόγραμμα θα αποτύχει. Κάνουν λάθος. Η δημόσια συζήτηση έχει επικεντρωθεί στις συνέπειες του πρώτου προγράμματος, στα εισοδήματα και στην απασχόληση. Και προεξοφλεί ότι το νέο πρόγραμμα θα έχει παρόμοια αρνητικά αποτελέσματα και δεν θα επιτευχθεί η έξοδος από την κρίση. Θέλω και πιστεύω είναι αναγκαίο στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή να παρουσιαστούν συνοπτικά αλλά περιοκτικά οι στόχοι, οι πολιτικές και οι μεταρρυθμίσεις του νέου προγράμματος, καθώς και οι προοπτικές εξόδου από την κρίση. Το πρόγραμμα υπηρετεί τον κύριο και τελικό στόχο της οικονομικής ανάπτυξης, θέτοντας τρεις ενδιάμεσους στόχους. Τη δημοσιονομική εξυγίανση, την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ο πρώτος στόχος είναι η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητος με αποτελεσματικό και μόνιμο τρόπο. Και για την επίτευξη αυτού του στόχου προβλέπεται μείωση των κρατικών δαπανών, καθώς και διαρθρωτικές αλλαγές στο δημόσιο τομέα, ώστε να δημιουργηθεί ένα πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,5% του ΕΠ το 2014. Αυτό είναι αναγκαίο για να αρχίσει η σταδιακή μείωση του δημόσιου χρέους. Οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα περιλαμβάνουν συντονισμένες δράσεις για τη ριζική αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης, την αποτελεσματικότερη ίσπραξη των φορολογικών εσόδων και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, καθώς και ένα νέο και απλούστερο φορολογικό σύστημα, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση των επενδύσεων, στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους. Συνολικά, οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα θα συμβάλλουν όχι μόνο στον περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος, αλλά και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Οι μεταρρυθμίσεις των ασφαλιστικών ταμείων και η προσαρμογή των συντάξεων αποσκοπούν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των ταμείων με τρόπο που προφυλάσσει κυρίως τους χάμηλους συνταξιούχους. Ο δεύτερος στόχος είναι να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα και με αυτόν τον τρόπο να προωθηθεί η ανάπτυξη και να αυξηθεί η απασχόληση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με στόχο την προώθηση των επενδύσεων και εξαγωγών, καθώς και μεταρρυθμίσεις που θα συντελέσουν στην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης. Και αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα επηρεάσουν θετικά την επενδυτική δραστηριότητα, τις εξαγωγές και την απασχόληση. Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κόστους και την μείωση της ανεργίας, ιδίως των νέων, που έχει φτάσει σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Οι θεσμικές αλλαγές στην αγορά εργασίας και η προβλεπόμενη μείωση του κατώτατου μισθού, που καθορίζεται από τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ήταν αντικείμενο διεξοδικής ανάλυσης, συζήτησης και διαπραγμάτευσης, όπως επίσης το ζήτημα του 13ου και του 14ου μισθού. Και όσο και αν φαίνεται παράδοξο, η μείωση του κατωτάτου μισθού θα οδηγήσει μέσω πρόθεσμα σε αύξηση της απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητος και επομένως στην ενίσχυση του μέσου εισοδήματος των εργαζομένων. Η μείωση του κατωτάτου μισθού που καθορίζεται από τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν συνεπάγεται αυτόματη προσαρμογή των μισθών που καθορίζονται από τις κλαδικές και επιχειρησιακές συμβάσεις. Το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς εργασίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη
όχι μόνο το συμφέρον όσων έχουν εργασία, αλλά και του ενός εκατομμυρίου ανέργων και των εκατοντάδων χιλιάδων που απασχολούνται σε συνθήκες μαύρης εργασίας. Είδαμε πως μέσα σε 2 χρόνια αυξήθηκε η ανεργία κατά περίπου 600.000 άτομα και βλέπουμε επίσης 1 στους 2 νέους να είναι άνεργος. Βραχυπρόθεσμα, οι νέες ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το μέσο διαθέσιμο εισόδημα, αλλά μεσοπρόθεσμα θα συντελέσουν στην αύξηση της απασχόλησης. Θα αυξήσουν τις εξαγωγές αγαθών υπηρεσιών, θα περιορίσουν τις εισαγωγές, θα αυξήσουν το μέσο εισόδημα των εργαζομένων. Η διεθνής εμπειρία στηρίζει αυτή τη θέση. Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η ρευστότητα της οικονομίας, το πρόγραμμα προβλέπει την ενίσχυση της κεφαλαϊκής θέσης και της ευρωστίας των τραπεζών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους και της παρατεταμένης ύφεσης. Αυτό θα γίνει με τρόπο που προάγει το δημόσιο συμφέρον και σέβεται την επιχειρηματική αυτονομία των τραπεζών. Η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της πιστωτικής επέκτασης και τη ρευστότητα της οικονομίας και επομένως στη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας. Όσο για άλλα ειδικότερα θέματα πολιτικής και τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους που διακρατούν οι ιδιώτες πιστωτές, οι τοποθετήσεις των Υπουργών δεσμεύουν την κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, άκουσα με μεγάλη προσοχή την κριτική που ασκείται από πολλές πλευρές. Ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις δεν άκουσα. Δυστυχώς, η μόνη πραγματική εναλλακτική λύση στη σημερινή συμφωνία είναι μια καταστροφική χρεοκοπία. Το κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται το πρόγραμμα αυτό είναι περιορισμένο σε σύγκριση με την οικονομική και κοινωνική καταστροφή που θα ακολουθούσε εάν δεν το υιοθετούσαμε. Μια άτακτη χρεοκοπία θα έριχνε τη χώρα μας σε μια καταστροφική περιπέτεια, προκαλώντας ανεξέλεγκτο οικονομικό χάος και κοινωνική έκρηξη. Οι αποταμιεύσεις των πολιτών θα κινδύνευαν. Το κράτος θα δυνατούσε να πληρώσει μισθούς και συντάξεις και να καλύψει στοιχειώδεις λειτουργίες όπως τα νοσοκομεία και σχολεία, αφού έχουμε ακόμα πρωτογενές έλλειμμα πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν θα μπορούσαμε να εισάγουμε βασικά αγαθά, αφού η χώρα συνολικά θα έχανε κάθε πρόσβαση σε δανεισμό και η ρευστότητα θα συρρυκνωνόταν. Επιχειρήσεις θα έκλειναν μαζικά, αδυνατώντας να αντλήσουν τη χρηματοδότηση. Η αναργία, η οποία είναι ήδη απαράδεκτα υψηλή, θα αυξανόταν ακόμα περισσότερο. Η χώρα θα παρασυρώταν σε μια μακρά δίνη ύφεσης, αστάθειας, ανεργίας και παρατεταμένης εξαθλίωσης. Οι εξελίξεις αυτές θα οδηγούσαν αργά ή γρήγορα στην έξοδο από το ευρώ. Από χώρα του πυρήνα της Ευρωζώνης, η Ελλάδα θα καταντούσε χώρα δύναμη στο περιθώριο της Ευρώπης. Αυτή θα ήταν η μοίρα της χώρας, εάν δεν υπογράψουμε τη Δανειακή Συμφωνία και οδηγηθούμε σε άτακτη, ασύντακτη χρεοκοπία. Αυτή είναι η ομοί πραγματικότητα. Και η υπόμνηση δεν αποτελεί εκβιασμό, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αλλά υποχρέωση ευθύνης όλων μας απέναντι στον ελληνικό λαό, που πρέπει να γνωρίζει ποιες είναι οι επιλογές και ποιες είναι οι συνέπειές τους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αναφέρθηκα αναλυτικά στους βασικούς ενδιάμεσους στόχους του προγράμματος και στις προβλεπόμενες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις για την επίτευξή τους για 2 λόγους. Πρώτον, για να γίνει καλύτερα κατανοητό ότι το πρόγραμμα επιδιώκει με έναν πλήρη και συνεκτικό τρόπο την αντιμετώπιση των 3 βασικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας
Και δεύτερον, για να υπογραμμίσω ότι οι πολιτικές και οι μεταρρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν ουσιαστικά αποβλέπουν μέσα από την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων στην επίτευξη του κύριου και ουσιαστικού σκοπού όλων μας, την ανόρθωση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αντίθετα από ό,τι ορισμένοι θεωρούν, το νέο πρόγραμμα της Ελλάδος έχει ως κύριο σκοπό να κάνουμε την οικονομία μας πιο παραγωγική και ανταγωνιστική, να τη χτίσουμε σε στέρεες βάσεις για να επιτύχουμε υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη. Με την εφαρμογή του νέου προγράμματος, τη χρηματοδοτική στήριξη και την αναδιάρθρωση του χρέους που τη συνοδεύουν, θα περιοριστεί η αβεβαιότητα και θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας και την ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας. Η πλήρης, έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος δεν θα είναι όμως εύκολη. Θα απαιτήσει συντονισμένες προσπάθειες και σωστή διαχείριση. Βραχυπρόθεσμα, η εφαρμογή του προγράμματος θα έχει επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και το διαθέσιμο εισόδημα. Έχουμε απόλυτα επίγνωση ότι το οικονομικό αυτό πρόγραμμα συνεπάγεται βραχυπρόθεσμα θυσίες για τον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει ήδη δοκιμαστεί σκληρά. Είναι ένα πρόγραμμα που αποτυπώνει τις ακραίες συνθήκες ανάγκης στις οποίες βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Ένα πρόγραμμα το οποίο καμία κυβέρνηση δεν θα υιοθετούσε υπό κανονικές συνθήκες. Είναι σημαντικό το βραχυπρόθεσμο κόστος του προγράμματος, ιδίως το μέτρο που επιβαρύνει τους οικονομικά ασθενέστερους. Προβλέπονται από το πρόγραμμα μέτρα και θα ληφθούν και άλλα αν χρειαστεί για να προφυλαχτούν περισσότερο όσοι πλήττονται από την κρίση. Όμως, η εφαρμογή του προγράμματος αναμένεται ότι μεσοπρόθεσμα και πιθανότατα στη διάρκεια του 2013 θα οδηγήσει στην ανάκαμψη της οικονομίας και στην ανάπτυξή της με ρυθμούς της τάξης του 2-3% το 2014 και 2015. Βεβαίως, οι προβλέψεις για το μέλλον πάντα περιλαμβάνονται από βαθμό αβεβαιότητος. Ωστόσο, οι διαθέσιμες εκτιμήσεις στηρίζουν την προοπτική εξόδου από την κρίση μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία να κάνουμε την οικονομία μας πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική. Για να διασώσουμε όσα κατακτήσαμε, πρέπει να αλλάξουμε όσα κάναμε λάθος. Πρέπει να εξηγιάνουμε το κράτος και να χτίσουμε την οικονομία μας σε στέρεες βάσεις για να επιτύχουμε υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη. Θα είναι μια τεράστια αδικία της ιστορίας η χώρα από την οποία ξεκίνησε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, που βίωσε ένα εμφύλιο και μια δικτατορία, αλλά πρόκοψε, έφτιαξε την ευημερία της, οικοδόμησε μια δημοκρατία, θεσμούς και αξίες, να φτάσει στη φτώχευση και να βρεθεί από ένα ακόμα λάθος σε εθνική απομόνωση και εθνική απόγνωση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, γνωρίζω ότι για πολλούς από εσάς η σημερινή ψηφοφορία απαιτεί μια εξαιρετικά δύσκολη επιλογή και ίσως συνιστά μια δοκιμασία πολιτική, ενδεχομένως ηθική. Σε κανένα δεν αρέσει να αποφασίζει για μέτρα που βραχυπρόθεσμα συνεπάγονται θυσίες για τους πολίτες. Όμως σήμερα καλούμαστε όλοι να λάβουμε μια απόφαση καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της χώρας και να επιβεβαιώσουμε τη μεγάλη υπέρβαση που έκαναν πριν από 3 μήνες οι πολιτικοί αρχηγοί
στηρίζοντας την κυβέρνηση συνεργασίας. Από εσάς, από τη δική σας ψήφο, εξαρτάται αν η χώρα θα παραμείνει στο ευρώ ή αν θα οδηγηθεί σε άτακτη χρεοκοπία. Ψηφίζοντας το οικονομικό πρόγραμμα και ανοίγοντας το δρόμο για τη Δανειακή Σύμβαση, βάζετε τις νέες βάσεις για την εξυγίανση και για την ανάκαμψη της οικονομίας. Έτσι, υπηρετείτε με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πολιτών, ακόμα και εκείνων που σήμερα σας ζητούν να μην ψηφίσετε. Γιατί ο άλλος δρόμος συνεπάγεται και για αυτούς απείρως μεγαλύτερες θυσίες. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε το μέλλον της πατρίδος μας και των παιδιών μας. Δεν αφήνουμε να πάνε χαμένες οι θυσίες που έχουν γίνει τα τελευταία 2 χρόνια. Γνωρίζουμε όλοι ότι κρινόμαστε από την ιστορία. Και αν δεν καταφέρουμε να κρατήσουμε τη χώρα όρθια, η ιστορία δεν θα μας το συγχωρήσει. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο ποιο είναι το πατριωτικό σας καθήκον. Και θα το πράξετε με την ίδια αποφασιστικότητα και ευθύνη που έχετε επιδείξει. Ευχαριστώ. Γύρισε περιομένη η συζήτηση επί του σχεδίου.